Πάμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Κοκονά από την Ομοσπονδία Γονέων. Κύριε Κοκονά, δώστε μας λίγο το πλαίσιο. Πότε δώσατε τα χρήματα και τι θέλετε τώρα? Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Ευχαριστώ για Κοκονά. την φιλοξενία. Το θέμα αφορά χιλιάδες γονείς σε όλη την Ελλάδα που κατέβαλαν τα χρήματα από το ειστέρημά τους για να συμμετέχουν τα παιδιά τους στις σχολικές εκδρομές, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Στα πλαίσια πάντοτε της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για τέτοιου είδους εκδρομές μιλάμε. Η κυβέρνηση λοιπόν, αντί λοιπόν να λύσει το πρόβλημα με μια νομοθετική ρύθμιση, έδωσε τη δυνατότητα στα τουριστικά πρακτορία να προσφέρουν στον πελάτη, δηλαδή σε εμάς αλλά και σε κάποιους άλλους που είχαν άμεση επαφή με τα πρακτορία, αντί να επιστρέψουν τα χρήματα, τους έδωσε το δικαίωμα να επιστρέψουν ισόπως ο πιστωτικό σημείωμα, ένα βάουτσερ δηλαδή, που θα έχει ισχύ για 18 μήνες από την ημερομηνία της έκδοσής του. Κύριε Κοκονά, είστε υποχρεωμένοι να το δεχτείτε ή μπορείτε να διαλέξετε τα χρήματά σας πίσω? Γιατί σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορείτε να διεκδικήσετε τα χρήματά σας. Απροκάλυπτα η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, όταν ζητήσαμε τα χρήματά μας πίσω με την ίδια μορφή που τα δώσαμε, μας είπε να κάνουμε υπομονή ότι πρόσκαιρα δανείζουμε τα τουριστικά γραφεία για να επιβιώσουν και ότι όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες που διανύουμε. Αυτό ακριβώς, έτσι όπως σας το λέω, προχθές συναντηθήκαμε στο Υπουργείο. Εμείς, σε επισήμασή μας ότι υπάρχουν πολλοί γονείς που σε περίοδο πανδημίας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τις δουλειές τους, ότι ζουν σε συνθήκες με αναστολή εργασίας και ότι πραγματικά έχουν ανάγκη αυτά τα χρήματα που τα δώσαμε από το ειστέρημά μας, μας είπε ξεκάθαρα ότι δεν μπορούν να μας επιστραφούν. Εμείς θεωρούμε ότι τα λεφτά που δώσαμε δεν ήταν για να πάμε μία εκδρομή έτσι απλά όπως κάνει ο κάθε πελάτης. Δεν θέλουν να μας αντιμετωπίσουν έτσι. Και θεωρούμε σε αυτό ότι έχει μια ευθύνη και η κυβέρνηση μεγάλη, γιατί από την αρχή, αντί να πει ότι αναβάλλονται όλες οι εκδρομές, είπε ότι αναστέλλονται, έδωσε το δικαίωμα στα ταξιδιωτικά πρακτορία. Κύριε Κοκονά, βάλτε μια ανωτελεία να συναντήσουμε και την πλευρά των τουριστικών πρακτόρων. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και εκείνη την πλευρά, ώστε να οδηγηθούμε και σε ένα βήμα παρακάτω. Από ένα πράγμα μόνο, εμάς απέναντι μας δεν είναι ούτε τα ταξιδιωτικά γραφεία, ούτε ωραία, τουριστική πάμε πράκτορα. Να ακούσουμε. Για σκεφτείτε τώρα, έχουμε μαθητές τρίτης γυμνασίου, τρίτης λυκείου, έχουμε γονείς που έδωσαν σήμερα τα λεφτά που θα περιμένουν τα πάνω σε 18 μήνες. Που μπορεί για κάποιο λόγο να μην χρειάζεται και να μην μπορούν να ταξιδέψουν. Ακόμα αυτό που λένε ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα πρακτορία την επόμενη χρονιά για τις εκδρομές των σχολείων, δεν μπορεί να γίνει, γιατί κάθε χρόνο γίνεται με οδοτικός διαγωνισμός και μπορεί το πρακτορείο το οποίο σήμερα πήρε μια εκδρομή, αύριο να μην την έχει πάρει. Εκ των πραγμάτων, αυτό που ζητάμε εμείς είναι ξεκάθαρο και νομίζω ότι είναι και δίκαιο και το καταλαβαίνει και όλος ο κόσμος. Τα λεφτά που δώσαμε δεν δίνονται γιατί αποφασίσαμε να πάμε ένα ταξίδι. Είναι κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να βγει εδώ και να μας εξασφαλίσει ότι τα λεφτά που δώσαμε πρέπει να επιστραφούν πίσω με τη μορφή που τα δώσαμε. Μάλιστα. Αν... Κύριε Κουράκο, μία τελευταία κουβέντα από εσάς. Και επίσης, μία κουβέντα μόνο. Μία κουβέντα μόνο πολύ για γρήγορα, να μπορέσει να απαντήσει. Ναι. Και δεν δεχόμαστε επίσης και αυτό το που κρατάνε τα πρακτορία. Ένα ποσό για λειτουργικά έξοδα. Δεν αναφέρεται πουθενά αυτό στην πράξη. Ωραία, κύριε Κοκόνα. Κύριε...